Είμαστε εδώ στο Web TV του The Caller με τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Μανιάτη. Ο Δημήτρης Μανιάτης είναι πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα και πολύ καλός φίλος, θα έλεγα. Γεια σου, Δημήτρη, και ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να συζητήσουμε λίγο για τα πολιτικά, τις πολιτικές εξελίξεις, τώρα που φουντώνει και η ζέστη σιγά-σιγά. Έχουμε και τον Peanut στο Μαξίμου, έχει αποκτήσει και λογαριασμό στο Twitter. Πολιτική επικαιρότητα. Σε ευχαριστώ προσωπικά εσένα. Χαίρομαι να τα λέμε. Ευχαριστώ το Caller. Είναι η εποχή των κατοικίδιων ζώων, της πολιτικής που παράγεται μέσω του μηνύματος, του μηνύματος που παράγεται μέσω των κοινωνικών δικτύων, των κοινωνικών δικτύων που έχουν αρχίσει και γίνονται το άγχος, κεντρικά πια, νομίζω θα συμφωνήσεις, όλων των πολιτικών δυνάμεων. Προχτές μάλιστα, έβλεπα ότι και στο ΚΚΕ ακόμα, που είναι ένα κόμμα πιο παραδοσιακό, φαίνεται πως και εκεί επικρατούν αυτές οι τάσεις. Δηλαδή πώς θα επικρατήσει μια ψηφιακή εικόνα των θέσεων. Ναι. Πολλές φορές όμως έχουμε overdose και τα κόμματα το παρακάνουν. Δηλαδή το να αποκτήσει ο Peanut, ο συμπαθέστατος αυτός σκυλάκος, προσωπικό λογαριασμό στο Twitter για να μας κάνει γαβ κάθε μέρα, το θεωρώ επικοινωνιακό τέχνασμα για να προσελκύει την συζήτηση και την επικαιρότητα και να μας μεταφέρει από άλλα θέματα, π.χ. τα εργασιακά, στο αν ο Peanut έφαγε 3 φορές την κροκέτα του την ημέρα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κατά τα άλλα, αγαπώ Peanut. Να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή έχεις χιούμορ, μήπως ετοιμάζονται εκλογές ζώων. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, έχουμε το πρώτο νεοδημοκρατικό σκυλί και μάλιστα γλυκύτατο και δημοφιλές. Αναμένουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια αντίστοιχη περίπτωση. Είπαμε, η πολιτική έχει αρχίσει και ψάχνει το βηματισμό της για να περάσει και σε άλλα κοινά. Είμαστε στην εποχή, και το ξέρεις καλά, που προσπαθούν να βρουν διάβλους οι πολιτικοί πώς θα μιλήσουν με σύγχρονους όρους. Αυτό περνάει και από τον Peanut πιθανώς, περνάει από το Twitter, περνάει από την ομάδα αλήθειας, από την ομάδα μνήμης. Ναι. Είναι μια εποχή για την πολιτική ιδιαίτερη. Ξέρεις, το κυβερνητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι έχει, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, αλλά το έχει και στις εκλογές αυτό, ένα πρόβλημα στο να προσελκύσει νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή, στις εκλογές του 2019, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που προηγούνταν στις ηλικιακές ομάδες έως 35 ετών. Και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, φανερές και κρυφές, που έχουν τα κομματικά επιτελεία στην διάθεσή τους. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το προβάδισμα και βλέπουμε και προσπάθεια της ηγεσίας να διατηρήσει αυτό το κοινό και να το αυξήσει. Αυτό είναι σαφές από τις πρωτοβουλίες που παίρνει η ηγεσία του κόμματος του κ. Τσίπρα στο τελευταίο διάστημα. Μήπως λοιπόν και από το κυβερνητικό στρατόπεδο γίνεται μία προσπάθεια με αυτά τα σύγχρονα μέσα και μέσω των social media να υπάρξει, να τραβήξουν αν θέλει στη ματιά και το ενδιαφέρον νεότερων ανθρώπων. Τώρα. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Το λαμόνι μου είναι για να μιλήσεις εσύ. Να σου πω κάτι. Όλες οι μετρήσεις, οι τελευταίες, τα ποιοτικά. Γιατί στα μεγάλα στοιχεία έχει ένα σαφές προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Στα ποιοτικά έχει θέμα. Έχει θέμα στα κομμάτια των 17-34. Έχει θέμα στα κομμάτια αυτά που ενώ δείχνουν μία, με τους παλιούς όρους, αποστροφή στην πολιτική, αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι δείχνουν και μια νέα μορφή πολιτικοποίησης. Mm-hmm. Έβλεπα, για παράδειγμα, συνδυαζόμενο με αυτά, τα στοιχεία τα πρόσφατα της Kappa Research, των Ρουτζούνιδων, που είναι έμπειροι στην πιάτσα και κάνουν μετρήσεις. Έβλεπα τα στοιχεία για την νεολαία, που και εκεί έχει τεράστιο ενδιαφέρον, που δείχνουν εμπιστοσύνη οι νέοι, που δεν δείχνουν εμπιστοσύνη, την καχυποψία τους για την εκκλησία στις μέρες της πανδημίας, για παράδειγμα. Λέω ένα στοιχείο τώρα. Και φαίνεται όντως ότι η Νέα Δημοκρατία, η συντηρητική παράταξη, να το πούμε έτσι, οι δεξιές ιδέες, ας τολμήσουμε να το πούμε επίσης, έχουν ένα ζήτημα με τη νεότερη ηλικία.
Και αυτό απασχολεί το Μαξίμ. Είναι στην καθημερινή τους, από ό,τι μαθαίνω, είναι στο σχεδιασμό και στην κωδικοποίηση της καθημερινότητάς τους, πώς θα φτάσουν ευρύτερα και καλύτερα σε αυτά τα κομμάτια. Ναι. Να προσελκύσουν αυτές τις ηλικιακές ομάδες, που όπως είπαμε ο Τσίπρας από την πλευρά του, στοχεύει εκεί. Δεν το κρύβει. Λέει, ο στόχος μου είναι οι νέοι. Είναι το μέλλον, είναι το αύριο, είναι οι νέοι άνεργοι, νέοι εργαζόμενοι, νέοι επιστήμονες. Και εκεί θέλω να ρίξω το βάρος του κομματών και της ατζέντα του. Τώρα, με τους απόδημους τι έγινε, δηλαδή... Δεν βγήκε φυσικά ο λογαριασμός και αυτό το γνωρίζαμε όλοι, ότι δεν επρόκειτο να συγκεντρωθούν τα 2/3 των ψήφων της Βουλής, δηλαδή 200 ψήφοι για να περάσουν οι αλλαγές που ήθελε να φέρει ο κύριος Βορύδης. Αλλά βλέπουμε ένα πινκ-πονκ δηλώσεων και αντιπαραθέσεων και ο κόσμος δεν ξέρω αν έχει καταλάβει τελικώς τι έγινε με αυτές τις αλλαγές που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση, δηλαδή τι επεδίωκε. Η επεδίωκε. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής, βρε Σιβούλα. Η κυβέρνηση μέσα σε μερικούς μήνες διαφώνησε με τον εαυτό της. Γιατί το λέω? Γιατί η κυβέρνηση δια του Τάκη Θεοδωρικάκου, του πολύπειρου Τάκη Θεοδωρικάκου, είχε φέρει σχέδιο νόμου, είχε γίνει διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις και είχε ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής, δηλαδή της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ένας νόμος που αφορούσε την περαιτέρω, να το πούμε απλά, διευκόλυνση όσων είναι εγγεγραμμένοι ή όσων είναι εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού για να ψηφίσουν. Με κάποιες προϋποθέσεις. Με προϋποθέσεις και με όρους. Είχαν βάλει τα κόμματα της σκέψης τους τότε. Παρόλα αυτά, εκείνος, έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα κτλ. Ψηφίστηκε. Πέρασε από την πλειοψηφία της Βουλής. Νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όχι άλλης κυβέρνησης, όχι μιας προηγούμενης, όχι του Καρανίκα, όχι του Παπά, όχι του Κουτσούμπα. Νόμος της κυβέρνησης αυτής. Ωραία. Η κυβέρνηση αυτή έχει την πλειοψηφία και κατάφερε και μπράβο της και χρειαζόταν ενδεχομένως, εγώ δεν διαφωνώ, έτσι, πρέπει να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού ή τέλος πάντων αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και έχουν κάποια κριτήρια, όχι ένας ο οποίος είναι 100 χρόνια εκτός, κατάφερε η κυβέρνηση να περάσει ένα νόμο. Και ξαφνικά, ή μάλλον όχι ξαφνικά, να το πούμε αλλιώς. Και μέσα σε λίγους μήνες έρχεται να αναθεωρήσει το νόμο της. Mm-hmm. Η ερώτηση θα έπρεπε να είναι λοιπόν από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Κύριοι της κυβέρνησης, διαφωνείτε με το νόμο σας? Mm-hmm. Αυτή είναι η ερώτηση. Υπάρχει κάτι άλλο. Δεν κάνει αυτό. Βλέπω όμως ότι... Δεν πολύ ρωτάει κανείς. Με συγχωρείς, δηλαδή αν εξαιρέσεις κάποιους τους συναδέλφους μας. Δεν είναι κάποιος ευθέως να ρωτάει τον κύριο Βορύδη, ευθέως να ρωτάει την κυβέρνηση. Διαφωνείτε με τον νόμο που εσείς καταφέρατε να περάσετε με πλειοψηφία? Τι άλλαξε μέσα σε μια απάντηση? Βρε Δημήτρη, αφού ξέρεις ποια είναι η απάντηση, ότι ακούσαμε την κυρία Τζάκρη, μάλλον διαβάσαμε την κυρία Τζάκρη σε συνέντευξή της στον Εθνικό Κήρυκα, αν δεν απατώμε, να λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να έρθουν όλοι οι περιοριστικοί όροι και αδράξαμε την ευκαιρία και μέσα σε λίγες ώρες οι νομικοί σύμβουλοι του Υπουργείου Εσωτερικών έκαναν ολόκληρο νομοσχέδιο νομοθέτημα για να έρθουν όλοι οι περιορισμοί. Φυσικά ουδείς το πιστεύει αυτό. Βλέπεις όμως ότι είναι ένα επιχείρημα στο οποίο επιμένουν οι κυβερνώντες και αυτό είναι ένα ίδιο, θα έλεγα, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι ακολουθούν μία γραμμή η οποία ό,τι και να γίνει, κατάλαβες τι εννοώ, η συντέλεια του κόσμου να έρθει, αυτή η γραμμή τηρείται απαραίτητα χωρίς να παραδεχτούν ότι αλλάξαμε γραμμή, έχουμε αναθεωρήσει ή είδαμε ότι υπάρχουν χύψιζες ανάγκες. Και ο Πρωθυπουργός είχε βγει 22 Μαρτίου και του είχε σχεδόν προαναγγείλει ότι θα γίνουν αλλαγές. Άρα γίνεται πιστευτό από αυτά που εισπράττεις εσύ στην κοινωνία και στις συζητήσεις με τους πολίτες, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που μπλόκαρε αυτή τη στιγμή το να έρθουν κάποιοι περιορισμοί που είχαν μπει με τη συνένεση όλων των κομμάτων? Όχι. Δεν γίνεται. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον Αλέξη Τσίπρα μπορείς να κάνεις κριτική σε αυτή τη φάση σε πάρα πολλά κομμάτια του πώς αρθρώνει τον αντιπολιτευτικό του λόγο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Του πόσο προγραμματικός είναι, του πόσο πιστικός είναι, του πόσο ευρύς είναι. Mm-hmm. Όχι στο κομμάτι των αποδήμων. Εγώ θεωρώ ότι χτες η κυβέρνηση μέτρησε μία ήττα. Mm-hmm. Μέτρησε μία ήττα. Mm-hmm. Και είναι ήττα
όταν επαναλαμβάνω, για να είναι σαφές, έχω αυτή τη γνώμη, είναι ήττα όταν αναθεωρείς δικό σου νόμο και παρόλα αυτά δεν καταφέρνεις να πάρεις την πλειοψηφία, ενώ την έχεις διασφαλίσει με τον προηγούμενο νόμο. Ναι, σωστό. Και μάλιστα, όπως είπαμε, με πανηγυρικό τρόπο. Τώρα, δεν θα σε ρωτήσω μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για την αξιωματική αντιπολίτευση και για το κοινάλ. Είδαμε, ας πούμε, προχθές ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο κοινάλ, εννοώ με κριτικό τρόπο, έπειτα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό αφορούσε και την συνεργασία, ας την πω έτσι, που υπήρξε μεταξύ κυβέρνησης και κοινάλ στο θέμα του ΑΣΕΠ και της στελέχωσης του, αυτής της αναξάρτητης αρχής, και στο ότι το κοινάλ ψήφισε το νομοσχέδιο για τους αποδήμους. Πιστεύεις ότι αυτή η τακτική που υπήρχε έως τώρα, ότι δεν αγγίζουμε το κοινάλ, γιατί προσβλέπουμε σε κάτι ίσως μελλοντικό? Αυτό εγώ τουλάχιστον εισέπρατα από όλη αυτή τη συμπεριφορά του, ότι καθόμαστε και αφήνουμε μόνο το κοινάλ να χτυπάει. Οφείλεται κάπου συγκεκριμένα, έχει κάποιο λόγο, ή είναι το ότι πραγματικά θεωρούν ότι το κοινάλ συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, άρα είναι ένας αντίπαλος ούτως ή άλλως? Δεν έχω τη γνώμη ακριβώς ότι το κίνημα αλλαγής συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Παρότι είναι σωστή η κριτική για τα στελέχη και για τον ΑΣΕΠ, για τον εξής λόγο. Πρώτον, γιατί ο ΑΣΕΠ είναι μια εμβληματική αλλαγή που έφερε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θα έπρεπε η κεντροαριστερά, να το πω έτσι, στην Ελλάδα να υπερασπιστεί και να δώσει μάχη να μην αλλάζει το κράτος προς μια αντιδραστική κατεύθυνση. Το κράτος θέλει αλλαγές. Θέλει και εξυγχρονισμούς. Θέλει και ψηφιακά άλματα, θέλει να γίνει και πιο φιλικό στον πολίτη και πιο δημοκρατικό και πιο ανοιχτό. Βεβαίως. Παρόλα αυτά, γιατί ακούει πολλά το ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει λίγο να του δώσουμε και μερικά πράγματα. Στη μεταπολίτευση, σε αυτό που λέμε μεταπολίτευση, μετά το 1974, μετά το 1975, το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όλη αυτή η κοινωνική πλειοψηφία που τότε διαμορφώθηκε, έφερε προοδευτικές τομές στη χώρα. Μία εξ αυτών ήταν το ΕΣΥ. Το ξεχνάμε πολλές φορές, γιατί πολλοί παρατηρείται μια τάση βούλα. Πολλοί δημοσιολόγοι, και το ξέρεις, τα έχουν ρίξει όλα στη μεταπολίτευση. Σαν να δικαιώνουν τα πράγματα, ισοπεδώνουμε και τσουβαλιάζουμε. Υπάρχουν και καλά στοιχεία, μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Πολλές προοδευτικές. Εννοείται. Πολλές. Και η ευθύνη, και σωστά και θετικά, αποδίδεται στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Σε πολλές φάσεις των διακυβερνήσεών του. Mm-hmm. Μαζί με πολλά μεμτά. Μαζί με πολλά μετά. Έβλεπα χτες, για παράδειγμα, την εκδήλωση για το βιβλίο του Αλογοσκούφη. Έχει βγάλει ένα βιβλίο ο Γιώργος ο Αλογοσκούφης, πολύ ενδιαφέρον, για το ευρώ, όπου μίλησε και ο Δραγασάκης, πολύπυρος, ναι, και ο Σταϊκούρας, νυν υπουργός. Εκεί πέρα μπήκε μια παρατήρηση ενδιαφέρουσα, ότι ακριβώς στη μεταπολίτευση, στην πραγματικότητα, τι έγινε? Έγιναν όλα αυτά που ξέρουμε, τα δημοκρατικά κεκτημένα, το άνοιγμα του κράτους, η κοινωνική κινητικότητα και με πίεση της αριστεράς και του δημοκρατικού κόσμου και όλα αυτά, την ίδια στιγμή που γίνανε και στρεβλώσεις. Γίνανε λάθος πράγματα, οικοδομήθηκε και ένα οικονομικό μοντέλο φτηνού δανεισμού κτλ. Το κίνημα αλλαγής σήμερα θα πρέπει να αποφασίσει το ίδιο αν είναι ο συνεχιστής και ο θεματοφύλακας κεκτημένων δημοκρατικών 30 και 40 χρόνων, ή αν είναι παράρτημα μιας κυβερνώσας πολιτικής. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το απαντήσει στο κίνημα αλλαγής. Εγώ δεν έχω τη γνώμη ότι σε κυβερνά, και θα σου πω εδώ το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι. Όταν αύριο το κίνημα αλλαγής καταψηφίσει την τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι σωστό να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση και να λέει ότι ΣΥΡΙΖΑ και κίνημα αλλαγής είναι από κοινού σε κοινό μέτωπο? Νομίζω πως όχι. Oh. Στην πολιτική εξετάζεις κάθε φορά τη συγκυρία. Και πολλές φορές μπορεί να συμπέφτουν απόψεις. Δηλαδή, και στο Μακεδονικό υπήρξαν ακραίες δεξιές θέσεις πολλών που δεν ήθελαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι τότε διαφωνούσαν, κακώς διαφωνούσαν τελικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, με τις Πρέσπες ήταν όλοι ακροδεξιοί? Όχι. Βέβαια, εδώ δεν ήταν κριτική... ακροδεξιοί. Απλώς η κριτική... είχαν συνταχθεί τυφλά, είτε διαφωνούσαν είτε όχι, με την επιλογή της ηγεσίας. Σωστό.
Γιατί υπάρχουν Άρα και εδώ... χιλιάδες περιπτώσεις που ενώ συμφωνούσαν και ήξεραν ότι αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, μία συμφωνία των μελών, είχαν συνταχθεί με τη γραμμή του κόμματος. Εντάξει, υπάρχει μία εξήγηση. Σωστό. Για το κίνημα αλλαγής και το ΣΥΡΙΖΑ, για να το κλείνουμε. Προχτές στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Τσίπρας μίλησε σκληρά για το κίνημα αλλαγής στο κομμάτι ΑΣΕΜ. Είπε ότι κρατάει το φανάρι της δεξιάς. Αυτή ήταν η φράση. Αυτή ήταν η φράση. Λοιπόν, εδώ τι σημαίνει για μένα. Σημαίνει με έναν τρόπο ότι εν ώψη και όλου αυτού του ζούμε ένα εκλογικό alert από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα, νομίζω το συμφωνούμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε προσφυγή στις κάλπες, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια ετοιμότητα. Ο Τσίπρας κάνει περιοδίες, υπάρχει αυξημένη ρητορική κτλ. Εδώ πιέζει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προς την άλλη μπάντα, επειδή ακριβώς η άλλη μπάντα μπαίνει και σε προσυνεδριακές, προηγετικές, προκομματικές διαδικασίες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και εδώ πιέζει. Είναι ο ενδιάμεσος χώρος, είναι ο πιο ευάλωτος, είναι λογικό. Αν θέλει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικό άνοιγμα, θα πρέπει να το κάνει στην κοινωνία, όχι στις πολιτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η γνώμη. Νομίζω ότι ο Τσίπρας το έχει κατανοήσει αυτό. Όχι ότι είναι εύκολη υπόθεση, έτσι. Γιατί σε δεν καμία περίπτωση. Και αν η κοινωνία είναι έτοιμη, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά της, και ενδεχομένως το τελευταίο που σκέφτεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι πολιτικοί αναλυτές και οι εκλογολόγοι, είναι το πού θα διαθέσει την ψήφο της. Αλλά αυτή η επανασύνδεση χρειάζεται. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ξεκινήσει και στοχευμένες περιοδίες. Ναι, μαθαίνω ότι την Δευτέρα πάει Χαλκίδα, για παράδειγμα. Ναι. Ωραία. Θα δει παράγοντες, το εργαζόμενους, εργατικό κέντρο της περιοχής, θα το συνοδεύει ο κύριος Αποστόλου, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ευβίας, Πολύπυρος, ο πιο παλιός βουλευτής, αν θυμάμαι καλά, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μπει σε περιοδίες, έχει απόλυτο δίκιο. Όπως και ο Κυριάκος, βέβαια, την άλλη. Σωστό. Ο Κυριάκος, εκεί θα ήθελα να καταλήξω και αυτή είναι και η τελευταία μου ερώτηση. Είπες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Ο κύριος Πρωθυπουργός το Μάρτιο έχει πει: σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι δεν σκέφτομαι να κάνω πρόωρες εκλογές. Όμως υπάρχουν δείγματα και από την κυβέρνηση ότι δεν το έχει βγάλει από το μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης. Απλώς θα το επιλέξει εφόσον δει μέσα στο καλοκαίρι πώς εξελίσσεται η πανδημία. Αυτή είναι η ανάλυση που γίνεται. Εσύ τι πιστεύεις, Δημήτρη? Εγώ πιστεύω ότι έχει απομακρυνθεί το σενάριο των εκλογών. Έχουμε μπροστά μας ένα ταμείο ανάκαμψης, την προσπάθεια της κυβέρνησης και καλώς από τη μεριά της να συμβολαιοποιήσει το ταμείο ανάκαμψης, έτσι, να φτιάξει ένα συμβόλαιο μακρύ για τη χώρα. Με τη δική της λογική, που θα πάνε οι πόροι, δεν είναι μόνο τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης, να θυμίσω, είναι και τα λεφτά τα οποία θα έρθουν του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών πόρων. Άρα έχουμε ένα πακέτο, συν κάτι ακόμα. Έχουμε ρυθμισμένο το χρέος της χώρας, έχουμε ένα μαξιλάρι και έχουμε και χαμηλά επιτόκια στις αγορές. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχει στα χέρια του μία, σε εισαγωγικά ή όχι, κανονικότητα, την οποία μπορεί να την εκμεταλλευτεί για το επόμενο δίχρονο που θα εξαντλήσει ή θα θελήσει να εξαντλήσει τη δική του τετραετία, στην επιστροφή του κόσμου σε αυτό που ήξερε και ζούσε μέχρι τον Νοέμβρη του 19. Δεν θα είναι το ίδιο, δεν λέω αυτό. Λέω το δικό του στοίχημα. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Εγώ θεωρώ ότι η πανδημία λειτουργήσε και λειτουργεί σορευτικά δίπλα και παράλληλα σε μια οικονομική κρίση η οποία έρχεται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εργαλεία στα χέρια του. Και επειδή ακριβώς έχει εργαλεία στα χέρια του, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε μια λογική του να ρισκάρει. Αν με ρωτούσες πέρυσι τον Μάιο του 20, για παράδειγμα, μπορεί να σου έλεγα ότι το σενάριο της προσφυγής στις κάλπες μπορεί να ήταν και πιο ζεστό. Τώρα νομίζω πως απομακρύνεται. Ναι. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα μέχρι πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα ίσως κάτι μου λέει ότι μπορεί, όχι ότι το έχει αποφασίσει, αλλά αυτό θα το ζυγίσει ενδεχομένως μετά τον 15 Αύγουστο. Έχουμε καιρό ακόμη. Γιατί πολλά αλλάζουν. Η πολιτική είναι μια ρευστή κατάσταση, δεν είναι στατική. Και πολλές αποφάσεις παίρνονται μέσα σε λίγες ώρες, πολλές φορές. Για παράδειγμα, τώρα αυτό το αναφέρω για την οικονομία της συζήτησης,
Ο Τσίπρας δεν είχε σκοπό να κάνει εκλογές την 7η Ιουλίου ή 30, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικώς, γιατί δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Έτσι δεν είναι, το γνωρίζουμε πολύ καλά όλο αυτό. Άρα πολλά πράγματα αλλάζουν και κανείς μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα. Άρα θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, Δημήτρη, για να τελειώσουμε με αυτό. Ήσυχο καλοκαίρι δεν ξέρω αν θα έχουμε και μην ξεχνάμε πάντα και τον παράγοντα Τουρκία. Μην μας διαφεύγει και αυτό. Έρχεται ο Τσαβούσογλου, πιθανώς θα επιχειρήσει μια ρεβάνς αλλά άγκυρας απέναντι στη χώρα μας. Έχουμε μια επίσκεψή του στη Θράκη που δεν είναι καλή, δεν έχει καλό πρόσημο, παρότι λένε ότι... Ναι, παρότι λένε ότι είναι ιδιωτική επίσκεψη, είναι ο Τούρκος υπέξ. Και πάει στη Θράκη. Λοιπόν, έχει μια ατζέντα η Τουρκία. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι αν θα κυλήσει καλύτερα, σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε το 19, αλλά αν θα κυλήσει καλύτερα, ελπίζουμε να κυλήσει καλύτερα, τη σεζόν συνολικά για τον τουρισμό. Ναι. Γιατί αυτό θα αποκρισταλώσει και μια πρώτου είδους, αρχίζει, θα αρχίσει μια βεβαιότητα, μια ψυχολογία στον κόσμο, που τα έλεγε και ο Πιθηκότσης. Έχω μια ψυχολογία, είχε πει κάποτε. Λοιπόν, αν θα αποκρισταλώσει κανονικούς όρους για τον κόσμο. Τα εργασιακά τώρα είναι. Τα εργασιακά θα επιχειρήσουν δυνάμεις να επενδύσουν σε μια ανυπακοή και σε μια αντίδραση. Και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ενέργειες. Το ΚΚΕ κάνει συγκεντρώσεις αυτές τις μέρες. Έτσι κι αλλιώς. Δεν θα είναι τόσο εύκολο να σηκωθεί μεγάλη αντίσταση στα εργασιακά, γιατί λείπουν οι μάντες εκπροσώπησης των εργαζομένων και το κύρος σε αυτά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που αυτό πρέπει να απασχολεί το δημοκρατικό κόσμο και την αριστερά και τα κινήματα. Δηλαδή, ποιος θα το σηκώσει το βάρος. Δεν λέω για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, στη Βουλή θα το κάνουν. Mm-hmm. Το κάνουν, θα το κάνουν mm-hmm. και ο Κουτσούμπας με το κόμμα του. Και το κίνημα αλλαγής που διαφωνεί. Παρ' όλα αυτά, mm-hmm. ποιος θα το σηκώσει ως κοινωνική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Και ο κόσμος είναι κουρασμένος και αμήχανος. Σε συνδικαλιστικό τουλάχιστον επίπεδο δεν υπάρχει σύμπνοια και ενότητα, θα έλεγα, και το βλέπεις αυτό και από τις συγκεντρώσεις που έγιναν και για την εργατική πρωτομαγιά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το βασικότερο είναι η υποεκπροσώπηση κλάδων στο συνδικάτα. Δηλαδή έχουμε νέους κλάδους εργασιακούς, νέους εργαζόμενους με νέες συνθήκες εργασίας και τηλεργασία για παράδειγμα είναι κάτι τέτοιο, που την ίδια στιγμή δεν μπορεί αυτό να αποτυπωθεί σε μια εκπροσώπηση. Αυτό απασχολεί, ρωτώ, νομίζω δεν απασχολεί σοβαρά. Η συζήτηση που γίνεται είναι άλλα 90. Δεν είναι όμως εκεί ο κόσμος σήμερα, ούτε οι διαθέσεις του, ούτε η ετοιμότητά του. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και θέλω να την επαναλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βλέπουμε τη δική σου οπτική μέσα από τη δυνατότητα που μας δίνει το The Caller Web TV. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Βούλα. Ευχαριστώ και πάλι το Caller, που είναι site που παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς. Παρακολουθώ και σένα, προφανώς. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Ήταν ο Δημήτρης Μανιάτης. Είναι πολιτικός συντάκτης στα Νέα. Αγαπημένη εφημερίδα. Δεν θα πούμε ξανά τους λόγους. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Καλή Εσύ, δύναμη. Βούλα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.